Ο φωτογράφος Στέφανος Τουρνάρα στη συλλογή του Νίκου Μαστρογιάννη είναι ο τίτλος της τρέχουσας έκθεσης στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Ο συνταξιούχος ναυτεργάτης κ. Μαστρογιάννης συλλέγει δημιουργίες του εξαιρετικού βολιώτη φωτογράφου εδώ και 25 χρόνια. Για τον κ. Μαστρογιάννη, φωτογραφίες του Στέφανου Τουρνάρα παρουσιάζουν την τοπική ιστορία και από τα ζωγραφικά του έργα βλέπεις ακόμη, αναφορά στην τοπική του ιστορία γίνεται. Και τα, και, τα, και οι σκληροχάρτονες, και η ανάπτυξη της παραλίας, πώς δημιουργήθηκε τότε. Είναι, είμαστε μια καινούρια πόλη, τελευταία μεγάλη καινούρια πόλη. Είναι μεγάλη συνεισφορά του, η ντοκουμενταρισμένη συνεισφορά του μέσα από το έργο του. Ο Στέφανο Τουρνάρα αποφύτησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Η ζωγραφική και η αγιογραφία ήταν οι τέχνε με τι οποίε ασχολήθηκε αρχικά για βιοποριστικού κυρίω λόγου. Ο ερχόμενο στο Βόλο ξεκίνησε να ζωγραφίζει, να κάνει αγιογραφίε. Και μαζί του πηγαίνοντα σε όλα τα χωριά έπαιρνε και τη μηχανή, τη μικρή φωτογραφική μηχανή τότε που είχε, μεγαλύτερα βέβαια στη, στην πορεία, και τραβούσε πλάνα έχοντα μαζέψει λεφτά από τι αγιογραφίε, άνοιξε αυτό το άρτιο εξοπλισμένο φωτογραφείο του. Ο Στέφανο Τουρνάρα το 1893 ανοίγει ένα πρωτοποριακό για την εποχή φωτογραφείο στην οδό Ερμού στον Βόλο. Περνούν από τον φακό του εκατοντάδε πρόσωπα, ενώ αποτυπώνονται και σημαντικά ιστορικά γεγονότα τη εποχή. Αυτή η φωτογραφία είναι, παρμένη, είναι, ανατύπωση μιας τρίπτυχης κάρτας που είχε κάνει ο Στουρνάρα τη γιορτή των Θεοφανίων. Η χρονολογία αποστολή είναι 1905. Και διακρίνουμε όλα τα στοιχεία τη παραλία, διακρίνουμε τι άμαξε που φέραν του ιδιοκτήτε να παρακολουθήσουν τα θεοφάνια, διακρίνουμε τα μικρά παιδάκια ντυμένα ναυτάκια, αυτά και διακρίνουμε τι κοπελίτσε με τα καπέλα, διακρίνουμε του σκύλου, διακρίνουμε τα πάντα. Ο κ. Μαστρογιάννη έχει στη συλλογή του πολλά καρτ ποστάλ που δημιούργησε ο Στέφανο Τουρνάρα, τα οποία λόγω ανταλλαγή κυκλοφόρησαν σε όλη την Ελλάδα τα σημαντικότερα είναι τα καρποστάλ, γιατί άνοιξε το μυαλό του εμπορικά και κυκλοφορούσε καρποστάλ σε όλο τον κόσμο, πουλώντας τα αναζωγραφιζόμενα ύστερα σε δεύτερο πλάνο όταν τελείωνε μία η παρτίδα, βάζοντας νούμερα πίσω και βάζοντας στο λούκι έτσι όλους τους ε, σιλέκτες καρποστάλ τότε, να μαζεύουν στουρνάρα. Και λόγω της ποιότητας της ζωγραφικής του. Δεν ήταν μια απλή ζωγραφική. Και άλλοι ζωγραφεί σαν το στον Ο κύριο Μάστρο Γιάννη αγαπά, όπω λέει, την ιστορία του τόπου του και γι' αυτό θα συνεχίσει να συλλέγει δημιουργίε του καταξιωμένου για την εποχή φωτογράφου. Ναι, γιατί βρίσκεται συνεχώ πέρα από το στον άρα, βρίσκει συνεχώ και την ιστορία και μπαίνει σε πολλά καλούπια πλέον. Πολλά καλούπια ενδιαφερόντων. Παλιά βιβλία, εφημερίδε παλιέ, αντικείμενα παλιά τη περιοχή μου. Δηλαδή, αγαπάω την ιστορία του τόπου μου όσο το δυνατόν περισσότερο συλλέγοντα και στον Ρέρα και όλα τα άλλα τα αντικείμενα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τι 7 Μαου.